να πάμε στο Μεσολόγγι, όπου είχαμε μια τετράχρονη, ένα τετράχρονο παιδί, ένα τετράχρονο κορίτσι, το οποίο βρέθηκε κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ της περιοχής. Ο πατέρας του το κλείδωσε μέσα το κοριτσάκι στο αυτοκίνητο, πήγε για ψώνια, ξεχάστηκε. Οι περαστικοί είδαν το κοριτσάκι, το οποίο δεν ήταν και σε καλή κατάσταση, ειδοποίησαν την αστυνομία, άνδρες ομάδας Δίας έφτασαν στο σημείο, έσπασαν το παράθυρο και έβγαλαν το κορίτσι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά έγιναν ενώ έχει αρχίσει να νυχτώνει, που σημαίνει ότι έπεφτε σιγά σιγά θερμοκρασία. Δεν ήταν μέρα μεσημέρι δηλαδή. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, ο πατέρας συνελήφθη. Και να δούμε λίγο και τον εμπριστή της Τρίπολης, ο οποίος πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από λίγο διάστημα είχε βγει από την ψυχιατρική κλινική. Έβαλε φωτιές, αυτές τις φωτιές οι οποίες ταλαιπώρησαν τους πυροσβέστες πάνω από το Παναρκαδικό νοσοκομείο. Όμως το ζητούμενο είναι ότι ο 29χρονος τα προηγούμενα χρόνια είχε δουλέψει σαν εθελοντής πυροσβέστης, αλλά σαν εποχικός πυροσβέστης, αλλά και ως εργαζόμενος στην πυρασφάλεια, στην πολιτική προστασία του Δήμου Τρίπολης.